θεατρικό έργο του Αριστοφάνη Ειρήνη, ανεβαίνει στο θέατρο και παίζετε εσείς προφανώς, το Ειρήνη. Το οποίο συνήθως έχουμε συνηθίσει να παίζετε σε επιδαύρους, να παίζετε σε σοβαρό κοινό, τέλμα, παρόλο που ο Αριστοφάνης προφανώς είναι κωμωδία, αλλά θεωρείτε το σοβαρό θέατρο, πώς μεταφέρει ένα αρχαίο κείμενο, πώς μεταφέρει και σε παιδική σκηνή κιόλας. Και πόσο έχει χάσει από τη σοβαρότητά του μέσα από εκεί, καταλάβεις. Τη βαρύτητά. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσει περισσότερο ο Βασίλης Μαυρογεωργίου που έχει κάνει τη διασκευή. Αλλά νομίζω ότι η αντιμετώπιση ήταν εξίσου σοβαρή όσο και το αρχικό κείμενο. Έχουν κοπεί κάποια πράγματα που ήταν δύσκολο να μεταφερθούν σε παιδιά, προφανώς. Το αντιμετωπίζουμε απόλυτα ως ένα έργο για ενήλικες, ας πούμε. Θέλω να πω ότι δεν υποτιμούμε καθόλου την νοημοσύνη των παιδιών. Ναι. Αυτό, νομίζω αυτό ήταν ο στόχος και αρέσει και στα παιδιά πάρα πολύ, από ό,τι έχουμε καταλάβει τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Είναι μια παράσταση που παρακολουθείται και από ενήλικες, πολύ εύκολα. Αυτό. Και περνάμε και πολύ καλά και εμείς μέσα σε αυτό. Ήτανε δύσκολο, δεν ήταν εύκολο. Ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο. Έχουν προσθεθεί κείμενο στο αρχαίο και έχει τροποποιηθεί, δηλαδή. Για την παράσταση αυτό είναι. Έχει τροποποιηθεί, αλλά δεν έχει μπει κάποιο εμβόλυμο κείμενο, ας το πούμε έτσι. Η προσαρμογή που έχει κάνει νομίζω είναι πολύ σπουδαία, εγώ θα την έλεγα. Γιατί έχει αφαιρέσει ό,τι μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό για το σήμερα. Νομίζω ότι είναι ένα κείμενο ιδανικά και για παιδιά, αλλά και για ενήλικες. Έχει κάνει δηλαδή μια, νομίζω, σπουδαία διασκευή. Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί πράγματι είναι σπουδαία η διασκευή. Δηλαδή το παρακολουθούσαν πολύ εύκολα οι μεγάλοι. Ναι, είναι ναι. Είναι πραγματικά σε ένα αρχαίο θέατρο, στην επίδαυρο. Έχει συγκρατήσει ο Βασίλης πολύ το χιούμορ του έργου. Έχει κρατήσει την ουσία του χιούμορ. Και με οδηγό αυτό, ας πούμε, το χτίσαμε κι εμείς και ο Βασίλης. Και σκηνικά εννοώ. Παίζετε live στη σκηνή με κιθάρα, κάποια τραγούδια. Πώς έγινε η διασκευή? Τα τραγούδια είναι του Νίκου Κυπουργού. Του Νίκου Κυπουργού, του συνθέτη. Πιο δυνατά. Τα οποία ήταν από μια παράσταση που είχε γίνει πριν κάποια χρόνια κάποια αλλαγμένα και κάπως τα προσάρμοσε για την παράσταση. Προσαρμόστηκαν και στίχοι σε παιδικό, προφανώς, γιατί το κανονικό ήταν τελείως διαφορετικό. Και ουσιαστικά υπάρχουν και κάποιοι σχολιασμοί ενδιάμεσα στο κείμενο, πάνω και στα παιδιά και στις σκηνές και όλα αυτά. Εσείς σαν ηθοποιοί, πώς το προσεγγίζετε, σαν να παίζετε, ας πούμε, ένα έργο στην επίδαυρο, τα λέω χοντροκομμένα για να συνεχίσουμε, ή για παιδιά? Όχι. Νομίζω ότι αν αντιμετωπίσεις μια παιδική παράσταση σαν να πρέπει να παίξεις για παιδιά, ξεκινάει λάθος όλο. Είναι απόλυτα... Σοβαρό. Σοβαρό, ναι. Δηλαδή νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να γίνει αυτό. Μπαίνει σε μια διαδικασία πολύ λάθος. Νομίζω είναι πολύ λάθος ο δρόμος να το προσεγγίσεις έτσι. Ναι, είναι δύσκολο είδος το παιδικό θέατρο. Δεν είναι απλό. Όσο πιο αληθινός και σοβαρός είσαι, τόσο νομίζω σε λαμβάνουν υπόψη τους τα παιδιά. Διαφορετικά δεν σε... Και η σκηνοθετική γραμμή δηλαδή ήταν αυτή. Θέλει κάποια ισορροπία. Πόσο θα δώσεις από χιούμορ, πόσο θα πεις κάτι αληθινά. Γιατί το ότι είναι κωμωδία δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ψεύτικο. Ναι, βέβαια. Πρέπει να προσπαθούμε κάθε φορά να είναι αληθινό αυτό που κάνουμε. Επιπλέον τα παιδιά είναι από την κάστα των ατόμων που καταλαβαίνουν τα πάντα. Δεν μπορείς να τους πεις ψέματα. Και είναι και οι πιο δύσκολοι κριτές. Είναι οι πιο δύσκολοι κριτές τα παιδιά, ακριβώς. Δεν μπορείς να τους πεις ψέματα, όταν τους χάσεις, τα έχεις χάσει σίγουρα. Πρέπει να τους κρατήσεις το ενδιαφέρον, οπότε το να το προσπαθήσεις να το προσεγγίσεις με κάποιον παιδικό και ψεύτικο τρόπο, δεν θα σε βοηθήσει. Επίσης αυτό που κάνει εμένα εντύπωση, σαν θεατής, είναι ότι έχει και μια επικαιρότητα. Δηλαδή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, μια ιστορία, πρώτος πόλεμος τέτοιας κλίμακας στην Ευρώπη, και άρα έχει και ένα παιδαγωγικό ρόλο η παράσταση, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, δυστυχώς, οι πόλεμοι δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Και όπως πάμε, αν δεν αλλάξουμε τελείως μυαλά, δεν θα σταματήσουν.
Δηλαδή, δυστυχώς είναι επίκαιρο. Είναι αυτή η κατάρα, ας πούμε, τέτοιων έργων να είναι επίκαιρα, γιατί βασίζονται πάνω σε πράγματα τα οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα διώξουν με τίποτα. Το στενάχωρο είναι ότι θεωρούμε ότι είναι επίκαιρο τώρα που γίνεται ο πόλεμος με την Ουκρανία. Ενώ στην πραγματικότητα γίνονται συνέχεια πόλεμοι. Οπότε, τέλος πάντων, απλώς είναι πιο κοντά μας τώρα. Μας φαίνεται πιο πολύ. Είναι πολύ στενάχωρο. Βέβαια, στην παράσταση, ας πούμε, ένα νομίζω σοφό πράγμα που έχει κάνει ο Βασίλης είναι ότι έχει απλοποιήσει το πολιτικό υπόβαθρο που έχει από μόνος του Αριστοφάνης για να μπορούν τα παιδιά να το αντιληφθούν, δηλαδή να καταλάβουν γιατί οι άνθρωποι οι ίδιοι έχουν την ανάγκη να πολεμάνε και τελικά πόσο μάταιο είναι αυτό να είσαι επιθετικός, δηλαδή πιο στο ζουμί της υπόθεσης για να μπορεί ένα παιδί να το επεξεργαστεί αυτό. Και αυτό είναι το ωραίο και στη διασκευή για παιδιά στο έργο Ειρήνη, γιατί ουσιαστικά περνά στη σάτυρα στα άτομα τα οποία θα μεγαλώσουν αύριο μεθαύριο και μπορούν να πάρουν από αυτό και να μάθουν από αυτό. Αξίζει πάρα πολύ αυτή τη διασκευή. Η αλήθεια είναι ότι κάνοντας παιδική παράσταση παίρνεις την ευθύνη όταν ξέρεις ότι πλάθεις κοινό. Νομίζω ότι αυτό είναι από μόνο του τα λέει κάπως όλα. Πλάθεις κοινό. Από σένα παίρνουν τα παιδιά. Από το σχολείο, από το θέατρο, δυστυχώς το ξεχνούν κάποιοι, αλλά έχουν να πάρουν τα παιδιά. Οπότε είναι νομίζω και μια καλή παράσταση, τουλάχιστον επειδή είναι και κοντά μας τώρα με αυτά που γίνονται, όπως είπαμε, να το αντιληφθούν λίγο περισσότερο. Τώρα να αυτοσχεδιάσουμε, δεν έχω... Ναι, να αυτοσχεδιάσουμε. Πώς βιώνει ο καθένας το ρόλο, τι παίζετε, πώς το βιώσετε, πώς βιώνει την παράσταση. Ελευθερία. Εγώ. Εσύ έχεις το πιο... Τι να πω. Δεν ξέρω. Ήτανε πολύ δύσκολο για μένα. Πάρα πολύ. Είμαι ένα κορίτσι. Δεν κάνω το κορίτσι. Οπότε... Αλήθεια. Μας ξεγέλασες. Α, καλό αυτό. Χαίρομαι γι' αυτό. Κορίτσι. Χαίρομαι. Ευχαριστώ. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γι' αυτό το λέω και λέμε και για το έργο τόση ώρα, ότι μας ήταν και εμάς πάρα πολύ δύσκολο να το κάπως να το κάνουμε δικό μας όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω σε όλους μας. Οπότε ήταν ένα πράγμα που μέχρι τελευταία στιγμή, πραγματικά μέχρι τελευταία στιγμή, προσπαθούσαμε να βρούμε πράγματα για να το χτίσουμε, τους ρόλους, όλα αυτά μέχρι, δεν ξέρω, ήταν μέχρι τελευταία στιγμή έμπαιναν πράγματα και εμφανισιακά και υποκριτικά και ως χαρακτήρες προσπαθούσαμε να το χτίσουμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κοίταξε, ο καθένας παίζει πολλαπλούς ρόλους. Ναι, ναι, εκτός από μένα, παίζω ένα βασικό. Παραμένει αυτό το πράγμα. Εντάξει, νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά νομίζω ότι ένας ηθοποιός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Ελπίζω εμείς να το κάνουμε σε ένα βαθμό αρκετά καλά, το ελπίζω. Είναι αρκετά δύσκολο, όπως είπε και η Ελευθερία, αλλά νομίζω ότι αυτό σου δίνει και μια δυνατότητα να μπορείς να αλλάζεις και να παίρνεις πάρα πολλές ταυτότητες. Δηλαδή, ο παραδείγματος χάρη που υποδίωμε και τον πόλεμο, η εναλλαγή από πολέμου σε μέλος του χορού, έχει μία αντιστροφή πολύ μεγάλη και στη διάθεση και στα πάντα. Επομένως, είναι δύσκολο, αλλά είναι πολύ ωραίο παράλληλα. Πολύ διασκεδαστικό είναι, ναι. Εγώ θα πω έτσι κάτι πιο ανάλαφρο. Πολύ διασκεδαστικό είναι, εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία δηλαδή. Όλοι μας περνάνε πολύ ωραία. Ναι, γιατί... Ναι, εντάξει, ναι. Μην πω τώρα αυτό το κλισέ ότι είναι παιχνίδι, αλλά... Είναι παιχνίδι. Είναι, αλλά είναι παιχνίδι. Το ότι πάμε από το ένα στο άλλο, να εδώ τα παιδιά κάνουν κάτι μυθικά πρόσωπα, ξαφνικά είναι ο πόλεμος και ο τάραχος και μετά χορεύουμε τσάμικο. είναι ωραίο. Νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε ότι είναι σπουδαίο το ότι είμαστε στο θέατρο τέχνης και παίζουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη, το οποίο έχει ξαναπαρουσιαστεί από το θέατρο τέχνης, από κάποια άλλα μυθικά πρόσωπα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι κάπως, ενώ είναι για παιδιά, ενώ το αρχικό δεν ήταν για παιδιά αυτό που είχε παρουσιαστεί, είναι κάπως λίγο... Ας πούμε ένα ανατριχιαστικό το τι συμβαίνει. Αυτό και το ότι είμαστε εμείς αυτοί που ερχόμαστε ξανά
ξαφνικά ναι. να παίξουμε πάλι την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Φόρο τη μίστρα, παιδί μου. Κατά κάποιο τρόπο προσπάθησαν και όλες, όλοι οι δημιουργοί της παράστασης κάποια στοιχεία να παραπέμπουν και κάπως στην ιστορία του θεάτρου. Να κρατήσουμε μια κοινή αισθητική με την παράσταση που είχε πραγματοποιηθεί κάποτε. Να πούμε λίγο τους συντελεστές, τους άλλους συντελεστές. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι ο Βασίλης ο Μαυρογεωργίου, ο οποίος έχει κάνει τη διασκευή και τη σκηνοθεσία. Είναι οι δύο βοηθοί, η Καλή Βοϊκλή και ο Στάθης ο Γεωργατζής. Είναι ο χορογράφος μας, ο Πάρης ο Μαντόπουλος. Είναι... πείτε, βοηθήστε! Σκηνικά. Σκηνικά είναι ο Κωνσταντίνος ο Ζαμάνης που μας έχει κάνει και τα κοστούμια. Ο Νίκος ο Κυπουργός που έχει κάνει τη μουσική. Φώτα η Στέλλα Κάλτσου. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν ξέρω, προσπαθώ να σκεφτώ. Mm. Η βοηθός του Κωνσταντίνου του Ζαμάνη, η Σοφία Ιαρβανίτη. Πω, είμαστε πολλοί. Φοβάμαι ότι κάποιον θα ξεχάσουμε.